Λοιπόν, για γαρά μπρος από το Farm to Food. Θα τσεκάρουμε viral snacks. Ου, snack! Dang, girl! Dang! Θέλω να φάω με τα μένα μάτια. Αλλά χωρίς πλουτένι. Για χαρά, Queens and Bros. Καλώς ήρθατε στο Farm to Food. Πάμε να τσεκάρουμε τα πιο viral snacks. Ή όπως λένε, τόσο απλά η Gen Z. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο με snacks από το eFood. Ναι. Έχουμε κάνει από πάρα πολλές χώρες και θα κάνουμε από ακόμα περισσότερες. Αλλά είπαμε ότι ίσως έχει έρθει η ώρα να δοκιμάσουμε κάποια viral snacks. Να δούμε τι γεύση έχουν όλα αυτά τα γνωστά snacks που πετυχαίνουμε συνέχεια στο TikTok, στο YouTube, στο Instagram, σε πολλές πλατφόρμες. Και σήμερα εδώ θα δοκιμάσουμε κάποια από αυτά. Και μιας και δεν έχουμε ξένες γλώσσες, θα σας μαθαίνω όρους που λέει η Gen Z και η Gen A. Να σας πω τι σημαίνει snack καταρχάς για την Gen Z. Snack σημαίνει δεκατιανό, καλά, φαντάσου. Πόσο χρονών είναι. Snack λένε κάποιον που βρίσκουν ελκυστικό. Οπότε όταν θα δεις ένα ωραίο αγόρι, ένα ωραίο κορίτσι, να λες ου, snack. Ου, snack, δεκατιανό. Κουρίτσα, δεκατιανό. Ωραία, εσύ δάκουρα. Λοιπόν, αυτό είναι το part 2. Το part 1 το έκανε η Φωτεινή. Ήθελε πολύ να δει πώς είναι να δοκιμάζει snack. Τα πήγε καταπληκτικά. Φωτεινή, slay. Snaps, snaps, snacks. Snaps, snacks, snacks, snaps, snap. Και είπα να κάνω κι εγώ μια φορά τέτοιο concept. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Το πρώτο snack είναι αυτά εδώ τα παταδάκια wasabi. Wasabi nori. Πάμε να δούμε αν είναι dank. Dank σημαίνει ναι, αν τα σπάει σημαίνει... Αν είναι τζαμάουα. Σημαίνει high quality, όντως, αν είναι τζαμάουα. Αυτές οι εκφράσεις είναι Gen Z. Πολλές έχουν αρχίσει να παλιώνουν. Πάνω από τις μαθαίνεις, φεύγουν. Αυτό είναι το κακό όταν δεν είσαι στη γενιά που βγάζει τις εκφράσεις. Κάτσε να βρω κάτι για το καλό, για το κακό. Α, ωραίος όρος. Camp. Ξέρετε τι σημαίνει camp. Όταν κάτι είναι άσχημο, αλλά το έχουμε κάνει όλοι να είναι ωραίο. Εδώ, ας πούμε, δίνεις ένα παράδειγμα της Crocs. Ότι φίλε, είναι camp. Έτσι είναι όταν ξεκινάει κάτι που ενώ όλοι λέγανε ότι δεν είναι ωραίο, ξαφνικά είναι trendy. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα παταδάκια wasabi, να θυμηθώ την κανονική μου δουλειά. Γενικά δεν μου αρέσει πολύ το wasabi, δηλαδή ούτε στο sushi το βάζω πολύ. Το wasabi όμως μου αρέσει πάρα πολύ γιατί καίει πάρα πολύ και μέσα σε 5 δευτερόλεπτα είναι σαν να μην το έφαγες ποτέ. Ενώ όποτε τρώω κάτι σε τσίλι, κάτι σε καυτερή πιπεριά, μου χαλάει 2 μέρες μετά, το wasabi με καίει και μετά απλά εξαφανίζεται. Χάνεται. Σαν εκείνο τον έντονο έρωτα του καλοκαιριού. Είναι απίστευτο. Καίει πάρα πολύ. Και μην τα χάνετε. Πού πάει! Πάει εκεί που πάνε οι κάλτσες στο πλυντήριο. Τώρα είμαι καλά. Ο στόχος τους είναι να δείξουν τις αληθινές ιαπωνέζικες γεύσεις σε όλο τον πλανήτη. No cap. No cap σημαίνει δεν λέω ψέματα. Πέσα, λέω αλήθεια. Αν σας αρέσει το wasabi, είναι απλά απίστευτο. Είναι τρομερά ποιοτικό. Μ' αρέσει γιατί το γράφει και το γράφει premium. Ωραία, είναι μεγάλο. Δες, σε καίει τώρα. Δες πόσο γρήγορα θα εξαφανιστεί αφού το καταπιεί. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο, πάει εδώ, στην πλευρά των dang. Βρες μου ένα αρνητικό όρο της Gen Z. TFW, που σημαίνει that feeling when. Ναι. Πάμε να δοκιμάσουμε λίγο Chez. Είναι της Skittle Chips, η γεύση είναι naughty cheddar. Όχι το απλό cheddar, αλλά αυτό το naughty. Έχει το cheddar εδώ δύο κερατάκια και κρατάει μία τρίαινα. Σαν να είναι μικρός διαβολάκος. Είναι για 18+, adults only. Γιατί? Με φοβίζει αυτό. Λέει πείτε ναι στο roleplay. Τι θα πάθω με αυτό. Τι να φτάρει. Gen Z και τέτοια. Δεν το βάζω εγώ αυτό. Φύγα το που θα το τρώω. Δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο. Μόνο ένα εκχύλισμα παπρίκης έχει. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε το άτακτο τσέντερ. Έχω φάει πολλά τσέντερ, αλλά ήταν πολύ σωστά στη συμπεριφορά του. Νομίζω ότι γράφει 18+, γιατί όταν είσαι ανήλικος, αν κάτι γράφει 18+, αμέσως είσαι έτσι. Γιατί δεν μπορώ εγώ. Κάνει πολύ άτακτα πράγματα. Μου θυμίζει πιο πολύ βούτυρο πατατάκι. Είναι σαν ένα πατατάκι με πάρα πολύ βούτυρο. Δεν ξέρω πώς το έχουν πετύχει. Ενδιαφέρον. Νίκο, νιώθεις άτακτος. Δεν το αφήνει. It dance. No capture. Λοιπόν, είναι ουσιαστικά η κλασική πατάτα φούρνου, πατάτα τζακιού. Το την κόβουμε στη μέση και βάζουμε βούτυρο. Έχει ακριβώς αυτή τη γεύση. Πολύ ωραίο. Μου θυμίζει και λίγο ταβέρνα. Έτσι λίγο μας έβαλε κάποια τυριά κι αυτά. Ωραίο, εδώ μπαίνει κι αυτό. Λοιπόν, πάμε να πιούμε κάτι να το ξεπλύνουμε. Έχουμε εδώ ένα αναψυκτικό Πίκατσου. Δεν γράφει τίποτα. Γράφει μόνο ότι είναι της εταιρείας Doll. Έχει γεύση περιδοειδών. Κανένα χρώμα. Για να δούμε. Τι
Όχι, δεν καταλαβαίνω από τη μυρωδιά. Ίσως μυρίζω λίγο μανταρίνι, μόνο αυτό αναγνωρίζω. Λοιπόν, δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Σίγουρα έχει λίγο πορτοκάλι, λίγο μανταρίνι, λίγο grapefruit, δηλαδή ασπεριδοειδή, αυτό που γράφει, είπα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι λίγο ανάμεσα στην πορτοκαλάδα και στη λεμονάδα. Δηλαδή, αν σας φαίνονται πολύ γλυκές οι πορτοκαλάδες, αλλά πολύ ξινές οι λεμονάδες, αυτό είναι right in the middle. Ακριβώς με. Τα ξέχασα τα Gen Z, ξεκινάει τέτοια. Ακριβώς με. Λεμονάδα εδώ, πορτοκαλάδα, ακριβώς με. Λοιπόν, πολύ καλό. Μ' άρεσε. Βάζω εδώ τον Πίκατσου και πάμε να συνεχίσουμε με το επόμενο πατατάκι. Είναι πάλι από την εταιρεία Jazz. Η Jazz τι είναι, άμα δεν έχεις δικαιώματα να πεις Jazz. Εμένα μου αρέσει η Jazz. Είναι πατατάκια με γεύση Bloody Mary. Έχω πιει 3 φορές Bloody Mary στη ζωή μου. Ξέρετε γιατί πίνω Bloody Mary? Γιατί έχω φτάσει στο μαγαζί και πεινάω. Και για κάποιο λόγο το Bloody Mary, αυτός ο τοματοχυμός με το σέλερι που μου θυμίζει λίγο χωριάτικη σαλάτα, με κάνει να μην πεινάω πλέον. Gluten free, πολύ βασικό για την Gen Z. Hangover free, έτσι γράφει. Και αυτό είναι adult only. Δεν θα πάθετε hangover, σε αντίθεση με το κανονικό Bloody Mary, δηλαδή θα είστε την άλλη μέρα μια χαρά. Έχουν κόκκινο χρώμα, Bloody Maryσιο, να το. Έχει ακριβώς γεύση Bloody Mary. Αν η απάντηση στο ερώτημα θέλουμε το πατατάκι μας να έχει γεύση Bloody Mary, δεν ξέρω. Εγώ θα έλεγα όχι, αλλά την άλλη έχω φάει, συνεχίζω να τρώω. Έχουν αυτό το ωριακό κάψιμο που έχει το Bloody Mary, δηλαδή και είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, τα τσάζ είναι πολύ ωραία πατατάκια. Μπράβο. Όπως βλέπουμε, παλμυρά snacks, όλο πατατάκια τρώμε. Πάμε όμως να δοκιμάσουμε Naruto. Δεν έχω δει ποτέ. Γράφει ότι είναι snacks for heroes και είναι ριζογκοφρέτες από brown rice με γεύση cheddar. Ωχ, τι περίεργο. Κοιτάξτε πώς είναι η ριζογκοφρέτα. Σαν πατατάκι. Τι γίνεται στο Naruto? Είναι ένας νεαρός ο οποίος χάνει τους γευστικούς του κάλικες. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τις ριζογκοφρέτες, αλλά τη δικιά μου ανατομία χτυπάει πολύ περίεργα η ριζογκοφρέτα. Δεν τη αρέσει αυτό το ρύζι το πεπιεσμένο. Μάλλον είναι ωραία για ριζογκοφρέτα. Νεφέλη, Νίκο, αρέσει σε κάποια ριζογκοφρέτα να το κρίνει σαν ριζογκοφρετιστή? Έχουν καλό σόγια. Το φοβερό με τι ριζογκοφρέτε είναι ότι δεν περίμενε κανεί να έχουν, ας πούμε, αλλάξει θερμίδε, να έχουν κάτι καλό, αλλά δεν έχουν. Έχουν ήδη με τα πατατάκια. Λοιπόν, sorry Naruto, μπαίνει εδώ σε αυτή την πλευρά. Αν κοροϊδεύει κάποιον ή του ασκεί κριτική, η Gen Z το λέει drag. Why are you dragging these rice chips, bro? Αυτό, πώς σας φάνηκε? Έχω μπλέξει εδώ με τις μπαρμπάδες. Πάμε να δούμε το βασικό αναψυκτικό, να το πω, αυτής της γενιάς, το Prime. Το Prime, για όσους δεν το ξέρουν, το δημιούργησαν 2 YouTubers. Προκάλεσε τρομερό χαμό. Στην αρχή δεν μπορούσες να τα βρεις πουθενά. Πλέον μπορείς απλά να το παραγγείλεις και να έρθεις σπίτι σου από το food market. Αυτή εδώ η γεύση, υπάρχουν πολλές γεύσεις, αυτή είναι η Ice Pop. Λέει, το Prime was developed, αναπτύχθηκε για να καλύψει το κενό, to fill the void, where great taste meets function. Έχει βιταμίνες, 10% coconut water, ηλεκτρολίτες και αντιόξινα. Λοιπόν, έχω δοκιμάσει άλλα και μου άρεσαν. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Κατά τα άλλα έχει ελάχιστες θερμίδες, εντυπωσιακά λίγες. Την προηγούμενη φορά μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω δοκιμάσει και άλλα viral snacks που υπάρχουν. Αντιβίωση των 500 που παίρναμε μέχρι. Να πούμε ότι όλα τα snacks που δοκιμάζουμε σήμερα μπορείτε να τα βρείτε στο eFood Market. Εκεί υπάρχουν όλα αυτά τα viral snacks. Αυτή η γεύση δεν μου αρέσει καθόλου. Κυρίως γιατί μου δίνει πολύ καρύδα. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου καρύδα. Όταν βρίσκουμε κάτι πολύ αστείο, λέμε sending me. Δεν ξέρω ποιοι τα λέμε αυτά. Σίγουρα όχι εμείς. Αν έχεις πάρα πολλά λεφτά, πολλά λεφτά λέγονται guap. Guap! Εδώ έχουμε συνταρακτικά καυτερά Pringles, τα οποία γράφουν ιαπωνέζικα γράμματα μπροστά. Γράφει ότι είναι spicy noodles. Έχει 5 στα 5 στην κλίμακα καυτερότητας. Για να δούμε πόσο καυτερό είναι ένα Pringle. Θέλετε να με δείτε να καίγομαι και να γελάτε, αλλά δεν πρόκειται να γίνει. Είναι πάρα πολύ καυτερά για Pringles. Όντως έχω καεί. Δεν είναι ότι σε μένα που δεν μπορώ να καυτερά είναι ένα ευχάριστο συνέστημα. Αλλά δεν είναι και να τρέξω να βάλω το στόμα μου κάτω τη βρύση. Μπορώ να τα αντέξω. Αυτό, είμαι Speed πλέον. Άμα τρως πολλά τέτοια κάτι... Hey Mr. Speed, you want to taste chips? Εντάξει, κάηκα, αλλά θα το βάλω εδώ. Ωραίο.
Λοιπόν, έχουμε εδώ άλλα δύο αναψυκτικά. Ocean Bomb με τη Sailor Moon. Sailor Moon. Sailor Moon, βέβαια αυτή δεν είναι Sailor Moon, με ενημερώνουν. Εδώ είναι μια Sailor. Και εδώ έχουμε Super Saiyan από Dragon Ball. Αυτό εδώ έχει γεύση πεπονιού και αυτό εδώ έχει γεύση λίτσι. Το φοβερό είναι ότι αν πιείτε αυτό το αναψυκτικό, σας λέει και τα ζώδια, έχει λίτσι πατέρα. Α, και αυτό είναι διάφανο. Για να δούμε τη λίτσι. Μήπως είναι η λίτσι στη δίψα μας. Μήπως τόσα χρόνια διψάμε και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και αυτή είναι η λίτσι. Παιδιά, δεν έχω ξαναφάει λίτσι, αλλά μάλλον δεν μου αρέσει το λίτσι. Δεν είμαι πολύ φαν του λίτσι. Αλλά αν σας αρέσει το λίτσι, είναι φοβερό. Αυτό με τα σπεριδοειδή του Πίκατσου μου άρεσε πολύ περισσότερο. Για να δούμε τώρα και το Ocean Bomb, αλλά με γεύση πεπόνι. Αυτό ψήνω. Νίκο, θέλω να το δοκιμάσεις και εσύ. Έχεις ξαναδοκιμάσει πεπονάδα. Καταρχάς, πώς το παίρνουν και το στίβουν, είναι και μεγάλο. Έχεις δοκιμάσει και εσύ. Μια πεπονάδα. Μια πεπονάδα, αυτό δεν λες. Ναι, ναι, με την πύλια. Δεν είναι κακά, κανένα δεν είναι κακό. Απλά είναι πάρα πολύ ανεπαίσθητο. Είναι σαν σόδα με επίγευση. Είναι ωραία. Πλάκα έχει πεπονάδα. Μ' αρέσει. Αν έχετε όρεξη για πεπόνι, είναι το αναψυκτικό σας. Και λέω να φάω ένα γλυκάκι. Πάμε να συνεχίσουμε και έχουμε εδώ ζελεδάκια. Τα nerds είναι κάτι πλάσματα που έχουν μόνο πόδια και κανένα χέρι. Οπότε ο μόνος τρόπος να ξυθούν είναι να ξύσει το ένα το άλλο, ας πούμε. Είναι φτιαγμένο με natural colors. Έχουν την πιο περίεργη ποσότητα που έχω ακούσει ποτέ. 141,7. Γκάλε τα 07, ρε αδερφέ. Αφεντικό! Έπεσαν 141,7! Άστα καλά είναι. Τι είναι αυτό? Wow. Δείτε. Είναι σαν τα μαζέψουμε αυτά για να φτιάξουμε την πιο πολύχρωμη παραλία. Wow. Είναι τέλεια. Έχουνε σάουρ γεύση. Το φοβερό τους είναι ότι κάνουν αυτόν τον ήχο. Θυμάστε κάτι που πέραμε μικρή και κάνανε μέσα στο δόμα μας. Κάνουνε κλουκουκλούκου. Λογικά αυτός είναι και ο όρος που χρησιμοποιεί τώρα η Gen Z. Κλουκουκλούκου. Ξέρετε τι έχω παρατηρήσει. Οτιδήποτε σε ζελεδάκι και κονσέρβα μου αρέσει. Τα nerds είναι το καλύτερο πράγμα που έχουμε φάει σήμερα. Σας αρέσουν τα popcorn. Σας αρέσουν όμως πολύ και τα γενέθλια. Και θέλετε κάπως να συνδυάσετε αυτές τις δύο μεγάλες σας αγάπες. Και λέτε, γιατί πρέπει να τρώω popcorn συνέχεια, αλλά στα γενέθλια να τρώω τούρτα? Μην ανησυχείτε, έχουμε τη λύση και είναι popcorn με γεύση birthday cake. Γράφει πίσω, bing back, pa! Κάτι μπορεί να σημαίνει αυτό. Popcorn με γεύση λευκή σοκολάτα birthday. Και εμφάνιση, και εμφάνιση. Έχει πάνω sprinkles και τέτοια σαν τούρτα. Να ζήσεις Γιωργάκη και χρόνια πολλά. Μεγάλο στέκι, μικρή μεγάλα μετά. Πατώ να σου πεις, εσύ γνωστή στόχο και όλοι μόλι ανήμα έλα σοφό. Δεν ξέρω αν είναι με γεύση popcorn. Γιατί είναι απλά έτρωγα popcorn και τα βούτυξα με γεύση τούρτα. Είναι απλά σαν να έχουν βουτυχτεί στην τούρτα. Δεν υπάρχει ο ρεαλισμός της γεύσης. Δεν είναι αλμυρό snack, ελάχιστα γλυκό. Είναι καθαρά γλυκό. Γιουρ. Είναι το καλαμπόκι και το popcorn είναι απλά η βάση. Λοιπόν, είναι ωραίο. Ας πούμε, άμα πάτε να δείτε τώρα το Inside Out το 2, είναι το τέλειο popcorn. Είναι popcorn, αλλά και γλυκάκι μαζί. Από τα πιο ωραία γλυκά popcorn που έχω φάει. Να σου πω, όσες φορές έχω φάει γλυκά popcorn, έχουν σοκολάτα γάλακτος, μαύρη σοκολάτα, τέτοια πράγματα. Η λευκή σοκολάτα του πάει πάρα πολύ. Bing back, pa! Ενδιαφέροντα, είναι. Να σου πω κάτι, το πρώτο δεν μου άρεσε καθόλου. Και όσο συνέχισα να τα τρώω, κάτι μου αρέσει. Έχει πλάκα. Έχει πλάκα. Ωραία. Θα τα βάλω εδώ. Πολλοί πιστεύαν όμως ότι μετά από αυτά τα popcorn, η Bing Pack Pop θα σταματούσε εκεί. Αλλά η Bing Pack Pop δεν σταματάει. Και έφτιαξε γεύση Kuda Bomb. Chicken Bomb. Δεν ξέρω γιατί θα λέτε στα αγγλικά, το άλλο στα ελληνικά. Chicken Bomb. Πολύ ενδιαφέρουσα βόμβα θα ήταν. Βάζει τα εκρηκτικά στο κοτόπουλο, το τυλίγει και το αμολά στου εχθρού. Αυτό πάει έτσι. Έχει γεύση από πικάντικες φτερούγες. Τρομερό. Απίστευτη γεύση. Και λίγο παραπάνω από όσο θα ήθελα. Θα το δοκιμάσει την εφέλη αυτό. Δεν της αρέσει τίποτα ή της αρέσει όλα. Δεν ξέρει κανείς τι γίνει. Είναι απλά λίγο καυτερό για μένα. Chicken bar. Όπα. Επιτίθεται. Παιδιά, τρώει και δεύτερο. Νίκο. Σταμάτα εκεί. Σταμάτα. Της αρέσει ή δεν της αρέσει. Εγώ θεωρώ ότι δεν τρελάθηκε. Ωραίο. Ωραίο. Αυτή ήταν η έκφραση του ωραίο. Μ' αρέσει και με καυτερό. Οι άνθρωποι που τους αρέσει τα καυτερά δεν έχουν καμία γεύση, δεν τους εμπιστεύεσαι για τίποτα. Λοιπόν, μπαίνει εδώ. Φοβερό popcorn, παιδιά. Έχει φοβερά γεύση κοτόπουλο. Πάμε να πιω λίγο prime. Έχουμε άλλη γεύση εδώ. Lemon lime. Είναι πολύ ωραίο το prime.
Του το δίνω. Δεν καταλαβαίνω αν είναι ενεργειακό ποτό ή απλά ένα ψυκτικό. Μπορεί να ήθελα να έχουν λίγο αθρακικό. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ ωραία γεύση. Σε αντίθεση εκεί με το φιλαράκο μας. Σκεφτείτε λίγο το lime και το λεμόνι. Αυτή είναι η γεύση στο στόμα σας. Το έχετε πιει. You're welcome, σας λέω. Πολύ δυνατό. Πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, έχουμε επιτέλους κάποιον εδώ που είναι Gen Z. Να σε τεστάρουμε να δούμε αν όντως τα λέει ο κόσμος. Τι σημαίνει slaps. Ότι είναι πολύ καλό. Ωχ, ναι. Πού το ήξερε. Drag. Ότι κουβαλάς, ξέρω εγώ. Όχι. Σημαίνει όταν κράζεις συνέχεια κάποιον. Ναι. Όταν τον κριτικάρεις πάρα πολύ. Drag συνήθως το λένε για τα μαλλιά και καλά ότι βγάζεις τη περούκα. Τι σημαίνει το yap. Yap. Βάλτο σε μια πρόταση. I'm yapping. Τι σημαίνει, δεν ξέρω. Όταν είσαι πολυλογάς και κάνεις... Α, οκ, οκ. Ξέρετε ποια έκφραση μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Sip-ti. Sip-ti, όταν κάτι είναι τόσο... Κουτσομπολεύουμε. Κουτσομπολιό, ναι. Stan. Όταν είσαι φανατικός κάποιος. Ναι, μου το ξέρεις, αλλά λοιπόν, Stan λοιπόν είναι οι fans. Και αν εσείς είστε Stan των chips, αλλά σας τις πάνε, που είναι μικρά, έχει έρθει η ώρα για τα long chips. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι long. Fresh fried, λέει. Mashed potato, bacon. Wow! Αφεντικό! Δεν ξέρω τι να κάνουμε για να κερδίσουμε την αγορά του chips. Ακόμα πιο μακριά. Αν έρθει κάποιος και βάλει extra long chips... Δεν υπάρχει ένας λόγος. Δυο πατατάκια έφαγα. Ωραία. Δεν έχει καθόλου κρέας μέσα, θες να το δοκιμάσεις. Είναι vegetarian, αλλά παρόλα αυτά έχει bacon. Πολύ νόστιμο. Εδώ έχουμε έναν Gen Zer. Πώς είναι, πώς νιώθεις που τώρα σιγά σιγά μπαίνεις στη γενιά των μεγάλων και πλέον... Πολύ ωραία πατατάκια. Έχει πλάκα που είναι extra long. Κάθεσαι δίπλα σε κάποιον με τα απλά. Δείτε τώρα. Πάτε. Και βλέπετε την πρώην σας με το φίλο της. Ο οποίος βγάζει και τρώει ένα τέτοιο πατατάκι. Και εσείς τώρα σκάτε με αυτό. Ωραία. Και είστε έτσι. Full gaps bacon. Μας αρέσουν. Τα βάζουμε εδώ. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με την ίδια εταιρεία, αφού την πιάσαμε τη Long Chimps, από το 86. Α, η ηλικία με εμένα. Πάμε να δούμε τώρα τα creamy mushroom. Ακούστε τι γίνεται. Είναι ένα εργοστάσιο με μανιτάρια. Και ελάχιστα πριν χαλάσουν τα μανιτάρια, έρχεται ένας υπάλληλος και λέει αφεντικό, creamy είναι, τόσα mushrooms. Τα πετάξουμε. Creamy είναι. Creamy και άδικο. Δεν γίνεται να τα πετάξουμε. Και λέει, έχεις δίκιο, θα τα κάνουμε πατατάκια. Κρίμι δεν είναι να μην φάω ένα. Κρίμι και άδικο. Τετα. Οχ! Τι έγινε εδώ! Με σκορπίζει! Πώς θα το λέγε αυτό η Gen Z? Φλοπ. Φλοπ! Φλοπ! Τέλειο. Τρομερό. Είναι φοβερό. Είναι μια μανιταρόσουπα. Έχει γεύση μανιταρόσουπα, ριζότο μανιταριών. Είναι κάπου εκεί. Φοβερά. Πολύ extravagant γεύση για την Gen Z. Θα δοκιμάσω bacon και mushroom μαζί. Υπάρχει λόγος που πολύ συχνά είναι bacon mushroom τα μπέργκερ, γιατί τα σπάει. Είναι φοβερό. Μετά θα πάω όλα τα πατατάκια και τα φάω με τη μία. Είναι τρομερά χορταστικά πατατάκια. Δηλαδή, πραγματικά έχω φάει δύο και είμαι πολύ οκ. Okay. Δεν είμαι για να φάω μια ολόκληρη σακούλα. Δηλαδή, όταν είδα τη συσκευασία, λέω τόσο λίγο. Είναι μια χαρά. Ποιο είναι το πιο viral άτομο στον πλανήτη αυτή τη στιγμή? Ο Mr. Beast. Ο νούμερο ένα YouTuber στον κόσμο και σε πολλές πλατφόρμες. Έχει βγάλει τη δικιά του σοκολάτα. Αυτή εδώ είναι η Mr. Beast Bar Milk Chocolate. Made with grass-fed milk. Πάμε να δοκιμάσουμε τις σοκολάτες του. Έχω δει σε πολλά βίντεο να τις διαφημίζει, αλλά δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Δεν το περίμενα καθόλου. Είναι μια extreme φυσική σοκολάτα. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Δηλαδή μοιάζει πολύ με κάτι που θα άρεσε full στη μαμά σας. Που σας έδινε στα ωραία της κουβερτούρας. Όχι σε υφή, αλλά είναι πολύ καθαρή γεύση κακάο. Δηλαδή είναι απλά γεύση σοκολάτας. Χωρίς κάτι περίεργο. Γράφει ότι είναι μόνο με 5 υλικά. Και όντως φαίνεται έτσι. Ενδιαφέρουσα. Μου φάνηκε απλά περιέργως λίγο παπουδίστηκε, λίγο μπαμπαδίστηκε η σοκολάτα. Και ξέρεις τώρα, εμείς ναι, ρε γέρο. Πάντως το δίνω ότι περίμενα κάτι πολύ περίεργο και πήρα κάτι full φυσικό σε σοκολάτα. Ωραία σοκολάτα. Πάμε, συνεχίζουμε με ταραλίνι. Ταραλίνι και ταραδένι. Είναι ιταλικά, crunchy snack. Έχει ένα ελαιόλαδο, έχει γασιτάρια εδώ. Τι είναι αυτό, καλέ, σαν τορτελίνι. Ψεύτικο τορτελίνι. Είναι μπισκοτάκι λαδιού. Ωραία. Όσο περνάει η ώρα το ρυθμά. Έχω να βάλεις μέσα στο αυτί σου ακούς. Μαμά μία βιλίσιμα.
Πολύ ωραίο, πολύ ελαφριά γεύση λαδιού, ψημένα σε φούρνο. Εν τω μεταξύ, ακούστε λίγο συστατικά. Αλεύρι, γενικά τα συστατικά πίσω μπαίνουν ανάλογα με το τι μπαίνει πιο πολύ μέσα. Το δεύτερο, ξέρετε ποιο είναι μετά το αλεύρι? Λευκό κρασί. Να το σβήσω λίγο σε λευκό κρασί. Είναι κάτι που θα το είχες στη μέση, θα έπινες λίγο κρασάκι, θα τσίμπαγες λίγο τυρί. Σε ένα πλατό, ας πούμε. Σε ένα πλατό, ναι. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει. Εδώ κι εσύ. Τι μοναξιές είναι αυτή η τριάδα εδώ. Πάμε να πιούμε λίγο κάτι. Έχουμε εδώ αναψυκτικό μέντος με γεύση λεμόνι μέντα. What? Wow. Και εδώ έχουμε Dr. Pepper με γεύση τσέρι. Έχω πολλή απορία, έχω πολλή απορία. Dr. Pepper ποτέ δεν μ' αρέσει. Για να δούμε μήπως με το τσέρι είναι καλύτερο. Τρομερά δημοφιλές αναψυκτικό στην Αμερική από το 1885. Ωραίο. Είναι ωραίο. Δεν θα μου αρέσει βέβαια ποτέ το Dr. Pepper. Τώρα σαν τσέρι το προτιμώ γιατί αναγνωρίζω το τσέρι. Καλύτερο από το απλό Dr. Pepper. Θα το βάλω εδώ στα όρια. Αλλά τώρα θέλω πολύ να δοκιμάσω το μέντος. Λέει ότι έχει jelly bites μέσα. Να το κουνήσω. Τα είδα. Επιπλέον. Σαν αυτά με την αλόη. Εντάξει, έπρεπε να το περιμένω. Έχει γεύση μέντος. Λοιπόν, να σου πει να μ' αρέσει. Δεν σου άρεσε. Έχει ενδιαφέρον. Δεν πέθανα. Αλλά την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε μπορείτε να δοκιμάσετε. Μ' αρέσει. Όσο περνάει η ώρα, μ' αρέσει. Θα το βάλω ακριβώς στη μέση, δεν μπορώ να αποφασίσω. Σμε! Σάκ! Σμε! Μερικές φορές, επειδή μου στη ζωή σας, δεν είπατε «Μ' αρέσει πολύ να βλέπω ματωμένα μάτια, γιατί δεν μπορώ να φάω». Έτσι λοιπόν σκεφτήκαν εδώ και έχουν εφεύρει εδώ τα bloody eyes. Έτσι λέγεται αυτό το γλυκό. Bloody eyes. Είναι gluten free, γιατί αν θέλεις bloody eyes, αυτό είναι που. Hey, γλουτένι έχει? Όχι. Εντάξει, τώρα δεν θα φάω. Τώρα να φάω ματωμένα μάτια. Αλλά έχουν γλουτένι. Όχι. Α, πάλι καλά. Strawberry flavor. And I bloody... Oh! Ρε ζή, τι είναι αυτό. Δεν το περίμενα ότι έχει κανονικά μάτι. Εδώ τους ξέφυγε λίγο. Πολύ ωραία. Το κοιτάζε. Πολύ ωραίο ζελαδάκι. Ωραία ρηφή. Μαλακό. Δεν κολλάει πολύ στα δόντια. Άσχετο τώρα που μιλάω και. Θα δίνει και φοβερό υλικό για story. Βάλε με το story εδώ που βγάλαμε. Φοβερό. Πολύ καλό. Μπράβο. Δεν το βάζω πολύ πιο δεξιά. Του δίνω 10 για την παρουσίαση. Του δίνω ένα 8 στη γεύση. Πάμε εδώ να δούμε αυτήν την σοκολάτα. Α, έχει ένα συστατικό. Μάζα κακάο. Τελεία αυτό. Και γράφει δίπλα 100% μαύρη σοκολάτα. Δεν έχει τίποτα άλλο. 600 θερμίδες έχει η απλή μαύρη σοκολάτα. Χωρίς τίποτα άλλο. Υπάρχει σε 90%, 80%, 70%. Νίκος είπε να φάω το 100%. 100%! Το 100% κακάο. Κάνει το εξής περίεργο πράγμα. Κάνει τη φώτο στόμα σε απίστευτο βαθμό. Σου ρουφάει τα πάντα από το στόμα. Δεν μένει σάλιο. Ωραία σοκολάτα. Ίσως με λιγότερο κακάο, στιγμή 70 ή 80, να είναι ακόμα καλύτερες. Αλλά αν θέλετε να νιώσετε την αυθεντική γεύση κακάο, 100%! Μια εξαιρετική επιλογή. Ευχαριστώ, Νίκο, που μου την παράγγειλες. Έχουμε εδώ μία μπουκιά βρώμης με μήλο, αμύγδαλο και κανέλα. Κοίτα, ακούγεται φοβερά Gen Z αυτό. Είναι gluten free, high fiber, όλα αυτά τέλεια. Εδώ η Γεωργία ήδη θέλει να δοκιμάσει. Μυρίζει πολύ κανέλα και η κανέλα είναι για μένα το χειρότερο πράγμα και το καθαρά. Δεν υπάρχει κάτι να συγχαίρομαι πιο πολύ. Δύο πράγματα συγχαίρομαι τρομερά. Κανέλα, καρύδα. Είναι πολύ ωραίο. Μοιάζει πολύ με μιλοπιτάκι. Είναι ωραίο σε Sky. Εδώ που γράφει μπουκές με μήλο, διάβασα μπουνιές με μήλο. Και σκεφτόμουν τι αστείο θα είναι να σου δίνει κάποιες μπουνιές με ένα μήλο. Λοιπόν, πολύ ωραίο σνακ. Είναι και vegetarian. Έφαγα ένα και έσκασα. Έσκασα πραγματικά. Αν η έντονη καθημερινότητα δεν σε αφήνει να φας, με αυτό το σνακ είσαι just right. Είναι το τέλειο. Το τέλειο σνακ για σένα, Γιώργη. Εδώ έχουμε ένα άλλο ζελεδάκι. Το οποίο λέγεται Sour Belts. Ξινές ζώνες. Πάμε να φάμε λίγη ξινή ζώνη. Πολύ σωστά ξινό. Αμερικάνικα ξινό. Που είναι όλα γλυκά. Ακόμα και τα πιο μη γλυκά πράγματα τους είναι γλυκά. Έχουν ζάχαρη. Πολύ ωραία ζελεδάκια. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα επεισόδιο. Ζελεδάκια και κονσέρβες. Έτσι θα το λέμε. Και να δούμε αν θα βρω κάτι που να μην μ' αρέσει. Κοίτα, σε ζελεδάκι δεν μ' αρέσουν
οι γλυκόριζες. Παθαίνω κλακάζ. Πάμε να το κλείσουμε με αυτό εδώ που μου έχει φανεί ενδιαφέρον από την αρχή. Το είχα φέρει. Γράφει πάνω καρύδα. Δεν πειράζει. Σαν σωστός δοκιμαστής θα αγνοήσω ότι δεν μου αρέσει καρύδα. Είναι ιταλικό. Λέγεται Maestro Massimo. Πιστεύω ότι το έχουν διαλέξει έτσι για να ακούγεται ιταλικό το όνομα. Δεν είναι αληθινό. Maestro Massimo. La pasticceria mini waffle coconut and chocolate. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τη mini waffle. Φαίνεται φανταστικό. Οι πιθανότητες να φας κάτι ιταλικό και να μην είναι τέλειο είναι πολύ μικρέ. Ρομπέρτο Καβάλι. Τζόρτζιο Αρμάνι. Νικολέτα Περσάτσι. Είναι εξαδέρφη τη, ρε. Η Νικολέτα. Αυτό είναι φανταστικό. Τελείως ιταλική σοκολάτα. Ελάχιστη καρύδα πάνω. Να μην χαλάει και όσους δεν τους αρέσει καρύδα όπως εγώ. Φοβερό. Άξιο, αντάξιο το ονόματος Νικολέτα Περσάτσι. Και πάμε να κλείσουμε με ανθρακούχα τσούπα τσούπς με γεύση bubblegum κεράσι. Είναι και το τελευταίο σνακ για σήμερα. Ωραίο αναψυκτικό, έχει έτσι μια γεύση τσιχλόφουσκας, είναι νεανικό, είναι ενδιαφέρον, είναι νεανικό και πιστεύω ότι η νεολαία θα απειλάψει αυτό το αναψυκτικό σε μια παιδική χαρά ή όπου αλλού συχνάζει. Ναι, ναι. Δοκιμάσαμε πολύ ωραία snacks, είναι viral για κάποιο λόγο, νομίζω το καλύτερο ήταν αυτό. Τα popcorn με γεύση φτερού και σκοτόπουλο ήταν φοβερό και τα long chips ήταν πολύ καλά. Τα ζελεδάκια, το prime και έχει και πολλές γεύσεις ακόμα. Φυσικά αν θέλετε να δοκιμάσετε αυτά τα viral snacks ή πάρα πολλά ακόμα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο eFood Market, στο section viral snacks και να τα βρείτε εκεί. Πείτε μας αν έχετε δοκιμάσει κάποια από αυτά, πείτε μας ποιο θέλετε να δοκιμάσετε. Αν βλέποντάς μας μπήκατε και παραγγείλατε κάποια από αυτά, κάντε μας λοιπόν like, κάντε subscribe στο κανάλι του eFood και πείτε μας με comment ποιο θα θέλατε να δοκιμάσετε, ποιο έχετε ήδη δοκιμάσει, τι από αυτά πατήσατε post τώρα στο βίντεο και το παραγγείλατε ήδη και περιμένετε να δείτε αν έχω δίκιο. Εμείς θα επιστρέψουμε λοιπόν μετά το καλοκαίρι, νέα χρονιά χαμός, μέχρι το επόμενο βίντεο του eFood. Γεια χαρά. Bye. Bye.